Τέλος χρόνου για την αγορά, καθώς εκπνέει αύριο η προθεσμία για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς λειτουργίας που φέρνει η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Λόγω αυτού του μέτρου, πολλοί πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν παραδώσει τις άδειες λειτουργίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Άλλο ένα μέτρο που είναι σαν βαρύδιο επάνω στα επάγγελμά μας ήρθε να προσθεθεί. Πολλοί συνάδελφοι δεν άντεξαν, εγκατέλειψαν, παρέδωσαν τις άδειες πίσω στην περιφέρεια για να γλιτώσουν αυτά τις διαδικασίες με τα POS, τις συνδέσεις και το φορολογικό που έχει να κάνει με τον νόμο Χατζηδάκη. Το τεκμαρτό που τους αποβάλλει από το αφορολόγητο των αγροτών και τους φορολογεί τεκμαρτά. Έτσι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι λαϊκές εγκαταλείπονται και με απότερο σκοπό να έρθουν κάποιες εταιρείες με άλλο φορολογικό συντελεστή να υπηρετήσουν το επάγγελμα. Εσείς πόσοι συναδελφοί σας γνωρίζετε ότι έχουν παραδώσει τις άδειες? Έχει ακουστεί μέχρι και 1000. Τώρα δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό. Αυτό βρίσκεται μέσα στην περιφέρεια. Μεγάλα πρόστιμα. Όσοι προλάβαν θα τα κάναμε. Όσοι πάλι δεν προλάβαν έχουν άλλη παραδόση στις άδειες. Αυτοί που ήταν να συνταξιοδοτηθούν γιατί δεν βγαίνει πολλά τα λεφτά. Εμείς οι νέοι βγάλαμε ταμιακές μηχανές. Μετά μας αλλάζουν πάλι μεγάλο το κόστος για να πάρουμε καινούργιες. Η αγορά γενικά είναι πολύ πεσμένη. Εσείς έχετε κάνει τη διασύνδεση? Έχουμε κάνει τη διασύνδεση, ναι. Στα όρια ήμασταν. Την Παρασκευή τελειώσαμε. Και το παλεύουμε κάθε μέρα να δούμε τι βγαίνει. Έρχονται πρόστιμα, μας είχαν ενημερώσει. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Η δουλειά μας έχει γίνει. Είναι λίγο χρονοβόρο για να βαρέσουμε κάρτα και καθυστερούμε λίγο τον πελάτη. Όλα καλά. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ακούσει, έχουν αργήσει. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Εκπνέει αύριο Μεγάλη Τρίτη η προθεσμία διασύνδεσης ταμιακών μηχανών με POS. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα. Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματά τους, ούτε έχουν προχωρήσει στον προγραμματισμό ραντεβού εντός Απριλίου, είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστήμων, εφόσον δεν μπορούν να αιτιολογήσουν ότι δεν το έπραξαν για λόγους ανωτέρας βίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, 20.000 ευρώ εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους πλην όμως των τουριστικών. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται. Στον κλάδο των ταξί και των βενζινοπολών δεν ισχύει το ίδιο, καθώς απαλλάσσονται με τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS από ειδικό ΦΕΚ που έχει εκδοθεί στις 1η Πρώτου του 2023. Νομίζω ότι η προθεσμία εκπνέει, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Υπάρχει εδώ μια στρέβλωση και δυστυχώς δεν το γνωρίζουν και οι αρμόδιες αρχές και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι για POS στα ταξί και φυσικά είναι όλα τα ταξί μας εφοδιασμένα και λειτουργούν όλα τα POS, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων των οποίων δεν οφείλεται σε εμάς, αλλά σε εταιρείες. Και διασύνδεση όμως στα ταξί δεν υπάρχει. Ο δικός μας ο κλάδος μαζί με τον κλάδο των βενζινοπολών είναι οι δύο κλάδοι οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί. Μπορείτε να το δείτε εδώ και με το ΦΕΚ που έχει αναρτηθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως από τη 1η-1η-23, ότι ταξί και βενζινάδικα εξαιρούνται από τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών με τα POS. Άρα δηλαδή σε περίπτωση ελέγχου εσείς απαλλάσσεστε από αυτό? Ακριβώς απαλλασσόμαστε. Υπήρχε μια στρέβλωση και υπήρχαν κάποια συνεργεία τα οποία ζητούσαν διασύνδεση. Δεν είναι όμως εφικτό αυτό γιατί δεν υπάρχει και η δυνατότητα αλλά υπάρχει και η απαλλαγή των δύο συγκεκριμένων επαγγελμάτων από τη διασύνδεση. Σύμφωνα με τον κύριο Σταυρίδη, ο κλάδος των ταξί απαλλάσσεται από τα πρόστιμα σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.